έδειξε σήμερα, εκτός ότι κέρδισε την αποθέωση του Σοπαδού στο 70 λεπτό που ήταν τα 2-2 του σκορ, νομίζω ότι θα πάει πολύ μακριά στην Ευρώπη. Σήμερα ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλά, απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, μια ομάδα αξίας ενός δις. Μόνο το center forward της Tottenham, ο Kane, προσθέτει 2 φορές όσο η ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτό δείχνει ότι σήμερα κάναμε μια μεγάλη υπέρβαση. Αν δούμε τα στατιστικά και δούμε τις φάσεις, ο Ολυμπιακός έπρεπε να έχει κερδίσει σήμερα. Και έδειξε ότι αυτή η ομάδα έχει τεράστια ψυχικά αποθέματα. Το να βρίσκεις μέσα σε 3 λεπτά με πέναλτι και 2-0-2 κατά το σκορ και παρόλα αυτά να το παλεύεις, να δημιουργείς ευκαιρίες, δοκάρια, να παίζεις πάρα πολύ καλή μπάλα απέναντι σε αντιπάλους οι οποίοι είναι καταξιωμένοι και έχουν κερδίσει με το σπαθί τους πολύ μεγάλες θέσεις, όπως το τελικό του περσινού Champions League, μια ομάδα που είναι γεμάτη με διεθνείς παίκτες. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ο κόσμος μας ευχαριστήθηκε και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Αλλά βλέπετε ότι αυτή η ομάδα, και το νιώθουμε όλοι, έχει μια σιγουριά. Και μέχρι το τελευταίο λεπτό το βάζει κάτω. Εμείς χάσαμε τις ευκαιρίες μέχρι το τελευταίο λεπτό στις καθυστερήσεις. Άρα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και να σας πω κάτι άλλο. Ξέρετε, εγώ τον Ολυμπιακό τον παρακολουθώ από μικρό παιδί. Λοιπόν, αυτό που πάρα πολλές φορές με στεναχωρούσε ήταν, γιατί έχω ταξιδέψει παντού με τον Ολυμπιακό, εκτός από τα παιχνίδια που έχω παρακολουθήσει στο Καραϊσκάκι, ήταν η πορεία μας στην Ευρώπη. Και όταν έβλεπα όλο αυτόν τον κόσμο που ταξίδευε ή ερχόταν στο Καραϊσκάκι, να φεύγει απογοητευμένος από το Καραϊσκάκι. Και όταν αγόρασα τις μετοχές της ομάδας, είχα υποσχεθεί 2 πράγματα. Το ένα είναι ένα αυτάρκης Ολυμπιακός, να δημιουργήσει περιουσία και το έκανε σε μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία από το 2010, τη χειρότερη που είχαμε μέχρι σήμερα, και επίσης να γίνει μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Και σήμερα βλέπετε ότι ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα και μας κάνει περήφανος. Το θέμα είναι αν θα πρέπει να ασχολούμαστε σοβαρά με το ελληνικό ποδόσφαιρο, με αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά και να αποφασίσουμε. Δηλαδή, βλέπετε τι έχει γίνει στο μπάσκετ τόσο καιρό. Μήπως πρέπει να σκεφτούμε κι εμείς κάτι παρόμοιο ή να λάβουμε μέτρα. Γιατί κάθε μέρα βλέπουμε κάτι καινούριο. Καλό το πρωτάθλημα των Πρεσπών, αλλά ζούμε σε μια άλλη εποχή. Η χώρα μας έχει επανέλθει στην κανονικότητα. Λοιπόν, πολλά σας έχω πει μέχρι σήμερα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, αλλά πολύ περήφανος, αλλά και προβληματισμένος για αυτό το συμβαίνει στη χώρα μας. Εμείς παρόλα αυτά, το έχω επαναλάβει και το είπα και μετά την κλήρωση, που ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κλήρωση, ότι εγώ είμαι αισιόδοξος, γιατί ο Ολυμπιακός στα δύσκολα είναι πάντα νικητής. Σας ευχαριστώ. Για την παρουσία του κόσμου, πρόεδρε, σήμερα που δεν έγινε. Υπήρχε από λίγο η παρουσία του κόσμου, δεν είναι μόνο σήμερα. Το έχουμε συνηθίσει αυτό. Μεγάλη όδη. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Μιλήσατε στους παίκτες και τι? Τους είδα και πριν και στο ημίχρονο. Τους είπα ότι μην τον πάρουν κάτω και πρέπει να κερδίσουμε. Και το έκανα. Πρόεδρε, το μότο του Ολυμπιακού που ακολούθηκε και να λάβει είναι το συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Μέχρι πού φτάνουν τα όνειρα του Ολυμπιακού? Σας έχω πει ότι για μας το ταβάνι είναι ο ουρανός. Άρα δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε και προχωράμε δυνατά. Όλοι μαζί. Και βλέπετε ότι ο κόσμος αγαπάει αυτήν την ομάδα και αισθανόμαστε όλοι περήφανοι. Βλέπουμε όμως φέτος τεράστια βελτίωση. Ο κορμός παρέμεινε σχεδόν ο ίδιος. Στηρίξατε το προπονητικό καθήκον.
αυτό, πόσο σας γεμίζει. Σήμερα ξεκινήσατε πριν από 16 μήνες μια αλλαγή ριζική. Σήμερα μόνο 7 ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού είχαν συμμετοχές στις ομίλους του Champions League. Αυτή η ομάδα με 7 παίκτες μόνο σε εμπειρία παρουσίασε αυτή την εικόνα, έκανε αυτή την ανατροπή. Αυτό, αν μη τι άλλο, είναι και έργο της διοίκησης και έργο όλου αυτού που έχετε δομήσει στον Ολυμπιακό αυτά τα χρόνια. Ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δείτε και πόσους διεθνείς παίκτες έχει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός σήμερα έχει 3 διεθνείς στην Εθνική Πορτογαλίας και σε πολλές άλλες χώρες. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Φέτος για μια φορά κάναμε μια οικονομική υπέρβαση. Αλλά χαλάλ. Ξέρετε, είμαστε πολύ περήφανοι με αυτό που βλέπουμε το θέμα και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Θα σας βάζαμε να διαλέξετε, γιατί το έχετε πει πολλές φορές. Πρωτάθλημα ή πορεία της ομάδας. Δεν πρέπει να πάει στο Champions League, στον Ευρώπη. Παντός. Πρώτα λοιπόν το πρωτάθλημα, αλλά και στην Ευρώπη είναι κάτι το οποίο μας ευχαριστεί ιδιαίτερα, γιατί βλέπεις ότι αντιμετωπίζεις μεγαθύρια και σε αντιμετωπίζουν σαν μεγαθύριο. Δηλαδή, τότε να μην ήθελε να κάνει τουρισμό, έπαιξαν και έπαιξαν και δυνατά και έπαιξαν και αυτοί και τρέξανε και τρέξανε και περισσότερο από εμάς, αν δείτε τα στατιστικά. Άρα λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι και θα συνεχίσουμε έτσι. Και τώρα Κυριακή. Το μας Κυριακής, αυτό τους είπα και πριν και σωσά, ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούν και να κερδίσουν. Τίποτα άλλο. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, θα πρέπει να παίξει η ομάδα σοβαρά και δυνατά. Θα παραμερθείτε πρόεδρε στο ΟΑΚΑ. Ξέρετε, αποφασίζω τελευταία στιγμή. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλά.